Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Εδώ θα είμαι Λύσια. Δεύτερο παιχνίδι της σειράς. 1-0 οι Escapers. Μετά την εμφαντική νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Γάτος, Τσόμκας, Τάγκας. Γάτος θα περάσει κάτω το καλάθι. Θα κάνει το 2-0. Πρώτο παιχνίδι, πρώτο καλάθι. Μακρύς. Έχει το τσιγκλητή απέναντί του. Θα πάρει το φάουλ. Άζωρος η πρώτη. Ποδοσφαιρικό το σκορ εδώ στα Μελίσια. 1-2. Για πήγαινε στον μπαμπά που σας φωνάζει κάτω. Στο 1-2 καθαρά από το σφαιρικό. Λοιπόν, η Μάιδαν περνάνε μπροστά σε θέση οδηγού. Ο Δημήτρης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Ούτε αυτός. Σκοπκάς. Αλλά ούτε και ο φθηνός της ομάδας. Ούτε ο Παλιγιάδης ήταν, ούτε ο Κόκκης ήταν. Σκοπκάς. Τις μαζεύει στον το rebound και από εκεί στον Μπαϊλά. Μακρύς. Θα πάρει το τρίποντο. 8-2. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους πράσινους. Εδώ στα Μελίσια προηγούνται μέχρι. Σκόπκας, Γάτος, Αστοχός. Μακρύς, στον Κόντι, Μαλτέζος, στον Άρη, ο Φάιλας ανεβαίνει, ζητά
μπάλα. Πόντι στην εκνοή της επίθεσης. Επιθετικό rebound. Μαγκρίς. Θα γυρίσει υπό δύσκολες συνθήκες. Τελειώτης ο Μαγκές στη θέση του Δημήτρη. Ο Δε Πάστας θα στοχίσει. Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τους Escapers, οι οποίοι έχουν μείνει στους δύο πόντους. Ο Δεφάσος θα κλέψει. Σιωκάς πάρει το φάουλ. Δεν θα τελειώσει φάση εδώ. Πέντε πόντους. Μαλτέζος. Ο έτερος Μαλτέζος είναι στον πάγκο. Βελιώτης. Βάιλας. Λάθος πάσα. Πόντις. Πρέπει να πάρει το σπάθο γιατί τελειώνει ο χρόνος. Λήξη επίθεσης. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Με time out, μέσα για 14 και θα επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Σιωκάς. Κάτος. Συμπεθεί με το καλάθι. Το 6. Σιγά. Βρίσκουν σκορ. Ο Φώτης θα δώσει τέλος στο αρνητικό μικρό. Είναι αλήθεια σερί κακών επιθέσεων. Και στο σερί βασικά τον Escapers. Αυτό το 4-0. Στον έτερο Μαλτέζο. Έχουμε βήματα. Την πάρα θα γυρίσει. Την κλειτζής. Ο Γάτος θα πάρει το φάουλ. Νομίζω από τον πόντι. Έχουμε δύο μακρύδες, δύο Μαλτέζους. Ο ένας είναι ο Δημήτρης, ο άλλος είναι ο Άρης. Γνωστοί και μη ξέρετε. Οι Μαλτέζοι είναι ο Θοδωρής με το 10 και ο Κανένο με το 5. Ο οποίος αποφασίζει να τρέξει στο γήπεδο. Πάμε μέσα. Πάρα πολύ προσωπική ενέργεια από τον Γκάρτ, τον Μάιντάν, 12-6, πάντα μπροστά. Το 18,
πέρασαν στους 4 τώρα. Για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Του πρώτου δεκαλέπτου, συγγνώμη. Δεν πάστας. Γιγαντός. Σιδέρο. Πάρα πολύ όμως η φάσα του Κοκορί στον Αγαμένο. Οικογενειακή υπόθεση. Το καλάδι που μόλις παρακολουθήσαμε. 14-8. Ραγκάς. Δεν πάσας. Τεκλητζής. Πώς αφήσει. Μαρκέζος αστοχή. Καυτός με τη σειρά του. Εγκατός. Θα πετάξει κάτω το Μαλτέζο. Το πετάξει μέσα εισαγωγικά. Μεταφορικά το είπα. Για αυτά τα τελευταία 4,5 Μακρύς και Μπάιλας πέρασαν στο παρκέ για την άμυνα. Γάτρος. Λοιπόν, αυτό ήτανε 16-8, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μπάιλας. Μάιντάν στο 18-8 για πρώτη φορά στο παιχνίδι στις 10. Γκάτος. Έχει τον πόντι απέναντι του. Η άμυνα θα βγει. Οι Μάιντάν έχουν έρθει, είναι ξεκάθαρο. Απόψε εδώ στα Μελίσια για να κάνουν το 1-1. Και Γεράκος η πεντάδα, ο οποίος μπερδεύτηκε πριν το παιχνίδι, γιατί για εδώ πήγε στο Άρενα. Συμβαίνει. Θα πάει να σε αυτοχύσει. Ο Ιωσ Μπάιλας μαζί με τη Σάντη στον πάγκο πανηγυρίζουν. 21-8, εκρηκτικό ξεκίνημα. Τσιγκλητζής. Δεν ξέρω τι πιστεύανε στο στρατόπεδο των Escapers για απόψε. Τσιγκλητζής σιώπτας και συγγνώμη θα εξοχίσει. Θα πρέπει σιγά σιγά να πάρουν μπρος και αυτός και ο Τσιγκλητζής και ο Γάτος. Γιαρακός. Κόντις. Baseball πάσα. Του Σιώκα. Και να σας ρωτήσει. Το καλάθι δεν θα έρθει. Ούτε από τον Πελιώτη. Συγκλήτζει στο σίδερο. Δεν έχει μπει ακόμα στο ρυθμό του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι.
Μάιλας. Γεράκος. Κόντις. Τον μακρύ. Δύο φάουλ του Δημήτρη, είναι το φάουλ, γι' αυτόν τον φύγε. Όχι στον πόδι. Θα πρέπει κάπως να το διαχειριστούν, ε. Ο Κόντις θα περάσει τον μπάγκο. Ποιος το έκανε το φάουλ του Θεμαϊνό. Ο Κόντις το έκανε το φάουλ. Τελειώτης, θα περάσει, θα στοχίσει, επιθετικό rebound, επιμένει, με τρόπο παλικαρίσιο, δεν τα κατάφερε. Λουκάς, καθαρή άμυνα Λεμιρεύ, ο Γεράκος στο αμυντικό. Σε time out. Να τους αψάλλει. Έμας Βέζος ο Αγαμέμνο. Θα κάνει 23-10. Εξαιρετικό διάστημα 13 λεπτών 29 δευτερολέπτων από τους Μάιντερ. Πάμε σε time out. Τέλος time out. Ακούστηκαν μέχρι εδώ στα ορεινά. Γκάντος. Και Πάστας. Πατήσει καλά. Το καλάδι βέβαια και ο Τάγκας. Πιάνε τα μαλλιά που δεν έχει. Μαλτέζος. Θα γυρίσει παράλληλο. Μακρύς συρροπέρα, τον μπάγκο είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα θέλει το 1-1. Μέχρι στιγμής δείχνουν να έχουν έρθει πιο αποφασισμένοι και πιο έτοιμοι πνευματικά και σωματικά για να πάρουν το παιχνίδι. Είδομεν, είναι νωρίς ακόμα. Με Πάστας. Το rebound του. Μπάιλας. Αριστερά του είναι ο Μαλτέζος, θα τον δει. Θα τελειώσει τη φάση. 25-10. Τους 15 πόντους η διαφορά. Κόρκας. Άμυνα πάνω στο Σκόπκα, τον Μπάιλα, είναι εξαιρετική. Ζώσου. 27-10. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν οι Escapers στο κλειστό των Μελισσίων μέχρι στιγμής. Και αυτό συμβαίνει μετά από time out, έτσι. Πάστας. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Δεν τους δίνουν ούτε ένα χιλιοστό στο παρκέ να αναπνεύσουν. Ματώνουν για να πάρουν το οτιδήποτε. Είτε καλάθι είναι αυτό, είτε κερδισμένο φάουλ. Thank you.
στο γκολς. Μπάιλας, Μαγκρίς. Καλά δεν ήταν αυτό. Η τύχη δεν αρμάζει την ώρα με τον Άρη, γιατί η ενέργειά του ήταν εξαιρετική. Κάτος. Πεφτάς. Πεφτάς. Κάτος. Βρει χώρα το σκοράρι. Είναι στο παρκή ο Κάτος γιατί. Εντάξει, σκοφή. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, σηκώθηκε, έχει σκοράρει. Καταλαβαίνει από αυτά ο Άντος. Το 7-13. Καλάθι μετά από ώρα για τους escapers. Δεν θα τελειώσει τη φάση ο Γεράκος. Πλάτη ο Γεράκος για κάποιο λόγο αποφασίζει να του τη δώσει για να είναι επίσης κάποιον ανεξηγητό λόγο. Δεν πήγε κάποιος από τα γκάρ κοντά του ώστε να πάρει την μπάλα. Το λάθος δεν έγινε βέβαια, δεν το πλήρωσα. 2-28 για το τέλος ημιχρόνου. Μαλτέζος. Άστοχος. 3 δευτερόλεπτα. Τι ακριβώς έχουμε, τελείωσε η επίθεση. Ναι, τελείωσε η επίθεση. Πάμε σε time out. Λοιπόν, το καλάθι θα έρθει μετά το τέλος του time out. Μαρτέζο θα σκορπίσει. Αντιμαρτή θα σκοράρουν τώρα οι Μάιντανγκ που έχουν μείνει στους 27 πόντους. Ρακάς. Κάτος. Τζιμιλτζής. Έξω πως 27-18. Το momentum τώρα λέει escapers. Μαλτέζος για να σταματήσει το σερί τους. Ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Τάγκας. Θα μειώσουνε κι άλλο, θα μειώσουνε κι άλλο. 27-20. Στους 7 πόντους. 27-10. Γίνεται 27-20. Με ένα σερί 10-0. Μαγκρίς. Μπάλα πάλι σε εκείνον, ούτε με το, με την, σε δεύτερο χρόνο δεν καταφέρει να σκοράρει. Τσιγκλητζής. Βρακάς. Μέσα.
27-22, μειώνουν ακόμα περισσότερο. Θα το πάρει το τρίποντο. Αστοχός. Τέλος πρώτη μικρόνου. 27-22. Η διαφορά στους 5. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Με το σκορ σου 27-22. Στο μεγαλύτερο μέρος του η Μάιντεν είχα τον έλεγχο. Έχουν πραγματοποιήσει πολύ καλό παιχνίδι. Έχουν βάλει δύσκολα στους Lakers. Τους έχουν βάλει από κάτω με 17 πόντους. Ώσπου φιλοξενούμε να αποφασίσουν να ξυπνήσουν. Και με ένα 12-0 να μειώσουν στους 5. Για να δούμε. Μπάιλα. Μακρύς. Κοντής. Τσιγλιτζής. Τριγατός. Πάρει την προσπάθεια. Κάτος δεν θα τελειώσει ούτε τώρα την προσπάθειά του. Κόντις. Ο Μακρύς θα στεφίσει. Αδυνατούν να σκοράρουν οι δύο ομάδες. Δε Πάστας 27-24. Μειώνουν ακόμα περισσότερο. Διότι μπορεί να θέλουν να κερδίσουν οι Μάιντα να κάνουν τον αγώνα απόψε. Το φινάλι Escapers. Ιδανικά θα ήθελα να τελειώσουν τη σειρά από απόψε. Για να δούμε αν ήρθε η ώρα να ξεκολλήσουν από τους 27 από τους Μπάιλας γιατρούς. Μπάλα για τους Μάιντα. Μπαϊλάς, νέο τρίποντο, ούτε τώρα. Κάτω στη γωνία, πάρει το τρίποντο για την ισοφάριση. Θα στοχίσει. Μπάιλας. Μαλτέζος. Μιλά στον πόδι. Προσπαθεί να βρει χώρο. Τι κάνει. Τι καλά του πήγε να βάλει ο Αθεόπονος. Απίστευτο. Κρίμα για χάρη του θεάματος. Με την εκπληκτική πάσα Σκόπκα. Στο Δε Πάστα. Έτσι από το Μαλτέζο. Τελειτζής. Κοντάς. Πάστας. 27-26. Με
time out 27-26, 5 και 30 για το τέλος του μεγαλέντου. Τελείωσε. Καλά και δεν θα έρθει ούτε τώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε για πόση ώρα είναι χωρίς κόρη. Μάιλας. Μάγκρες. Κόντις. Γκάντος για το προσπέρασμα. Ούτε τώρα. Είναι δίχως σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Μέχρι στιγμής Κόντις πάρει το φάουλ. Κόντος από τον Κόντι, 28-26 από τις βολές στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Μαλτέζος. Αποφεύγει ο Βρακάς στον Μπαϊλά. Γκάντος. Πάστας, Γκάντος. Μπάλα και διαφορετική άποψη. Έχουν πετύχει μόλις ένα πόντο σε 8 λεπτά. 27-22 έχει γίνει 27-26. Όχι ότι οι escapers πάνε καλύτερα. Δεν διεκδικεί τα προσπιότητα σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, η αλήθεια είναι. Thank you.
Λούκας. Τσιγκλητή, συγγνώμη. Άστοχος. Πάμε για τέταρτο δεκάλεπτο. Και εκεί θα κρυφθεί τα μπάντα. Λάκα στο φάουλ στον Κόμπι. Η αλήθεια είναι προτιμότερο το σύρκα να τον αφήσεις. 28 όλα. 1 και 8 πριν το τέλος της πρώτης τελευταίας στροφής. Στο πρώτο τον Μάιντάν. Τάγκας. Έχει το μακρύ απέναντι του. Τσιγκλητζής. Τάγκας. Σιόπκας για το προσπέρασμα. Όχι. Ευκαιρία τώρα για τους Μάιντα να πάρουν και πάλι κεφάλι. Μαντρίς, θα πάει και ο Τσιγκλητζής πάνω του. Αρχίζουμε τον Τάκα. Μπάλα για τους Σκέιτερς για αυτά τα τελευταία 16 και 7 που απομένουν. Δευτερόλεπτα έχουν φάουλ να δώσουν, πρέπει να το πούμε. Μάγκας, το καλάθι δεν θα έρθει και το παιχνίδι είναι στο 28-28. Επομένει ένα δεκάλεπτο για να μάθουμε τι μέλη γίνεται. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Το Τάκα, αλλά το οποίο βάζει τους Escapers μπροστά. 30-28. Κόντις. Θα συνεχίσει. Επιμένει. Είτε τώρα. Τάκας. Θα πάει μέχρι μέσα. Τι ακριβώς το χάσει, όχι γιγαντό με ασυμμινιές. Στα προστατευτικά. Δεν το λέω για το καλάφι. Δεν χρειάζεται για τη σωματική ακεραιότητα των παιχτών το λέω. Εντάξει, το σκέφτεται και ο ίδιος καλύτερα μετά. Θα σου αφήσει. Ο Μαλτέζος δεν θα βρει ούτε αυτό στόχο. Στοχάς. Σιδερό. Το 28-32 παραμένει. Μάρτιο θα πάει το φάουλ.
δικαίωμα για δύο ελεύθερες βόλες. Σιδέρο. Πάτε 40. Αδυνατούν να σκοράρουν. Δεν έχουν πετύχει καλάθι. Πλην της ελεύθερης βολής του Κόντι. Για σχεδόν είναι 14 με 15 λεπτά. Είναι σίγουρα όλο το δεκάλεπτο, το τρίτο. Είναι και 2 με 45 τώρα, 12-45. Και είναι νομίζω και 3 λεπτά από το δεύτερο δεκάλεπτο. Εκεί που κάνανε εκείνο το 12-0 οι Escapers, για να κλείσουν το πρώτο μέρος, το 27-22. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή που μετά η Mount. Λοιπόν, επανήλθαμε. Ο γάτος Airborn. Στο 32 παραμένει. Το λόγος που η Μάιντεαν είναι ακόμα μέσα στο κόλπο του 1-1 είναι το γεγονός ότι και σκέφτεσαι από την πλευρά τους δεν το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός της αγλογιστίας της επιθετικής των Μάιντεαν στο 100% του Ναντίον. Μετράνε μόλις 10 πόντους σε 13,5 λεπτά. Εδώ τώρα η μπάλα τον έφτιαξε τον Άρη. Και 20. Γάτος και Κλεκτής για τρεις, άστοχος. Μπάιλας Μαντρές Γεράτος καθού μπροστά στην μπάλα. Κάτος, μπάλα και πάλι για τους Μάιντα.
δεύτερη, είπαμε. Οι Μάιντζαν πραγματοποιούν από την ώρα που πέρασαν 17-27-10. Πολύ κακό, εξαιρετικά κακό επιθετικό παιχνίδι. Αλλά και από την άλλη πλευρά το πάνε πίσω οι Escapers. Εξού και το 30-32. Έχουν πετύχει μόλις ένα καλάθι πλην της βολής. Η Μάιντεν από την ώρα που πέρασαν 27-10 και παρόλα αυτά το παιχνίδι είναι ακόμα στις 2. Μακρύς για την ισοφάριση. Δεν θα πέτω το καλάθι. Γκάντος Σιόγκας. Βραγκάς Συγκλητζής για 3. Είχε 6 αν θυμάμαι καλά στο προηγούμενο παιχνίδι. Η ισοφάριση θα έρθει. 32 όλα. Πάμε σε time out. Τεχνική ποινή. Για ποιο λόγο δεν έχω καταλάβει από το που είμαι. Του βάζει τις φωνές ο αδερφός του τώρα. Του δίνει το δικαίωμα να βρεθούν στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 3-39 για το τέλος. Την μπάλα δικιά τους. 32-33. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Σιόγκας. Πάστε στα σοφή. Βάζει τα χέρια του ο Γάτος. Η μπάλα και πάλι για τους Escapers. Σιόγκας για 2. Ούτε αυτός. Η μπάλα στο κεράκο θα περάσει εκτός. 32-33. Το σκορ παραμένει. Και 15 για το τέλος του παιχνιδιού. Βραγκάς. Παστάς. Βράκος μαζεύει. Σκόμπκας κλέβει. Θα πάει με την μέση. Γκάς. Γίνει το φάου. 2-17. Πάστας. Εύκολος ο Γκάτος στο πιο κρίσιμο χρονικό σημείο. Πολύ μεγάλο καλάθι. 32-38 και για να δούμε αν αυτό αποτελέσει και το κύκλιο άσμα των ελπιδών. Μακρύς για να πατήσει τον Μάιντζαν για το 1-1. Ένα και 40. Σιόγκας. Τελικό φάουλ.
time out. Ένα και φτά για το τέλος. Το σκόρ 32-38. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα 67 δευτερόλεπτα. Επάσταση. Δεν θα πετύχει το καλάθι, μάλιστα. Έχουμε μία τελευταία ευκαιρία η Μάινταν. Με τον Μπάιλα για τρεις. Όχι. Νέα χαμένη ευκαιρία. Έχουμε βάθει επιθετικό blackout. Για περίπου 20 αγωνιστικά λεπτά. 20 λεπτά αγώνα. Κερδίσει το φάουλ και νομίζω ότι αν έχει στοχίσει θα δώσει ένα τέλος. Ο Σκέπερς θα κάνει το 2-0. Ας όχι στην πρώτη, ας μην προτρέχουμε. Για μπάσκετ μιλάμε. Άστοχος και νομίζω κάπου εδώ τα πάντα τελειώνουν. Οι Escapers θα πάρουν την νίκη. Οι Maidan το πάλεψαν όσο δεν πάει. Βρέθηκαν ακόμα και με 17 μπροστά. Οι Escapers επέστρεψαν, πήραν το παιχνίδι και στράχισαν την πρόκληση για τις 16 καλύτερες ομάδες της Development Summer League. Γεια χαρά σε όλους.